ξέρουμε όλοι μας ότι η φετινή χρονιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ήταν μάλλον από τις πιο δύσκολες χρονιές για τον τουρισμό. Ήταν δύσκολα εδώ στους προορισμούς, ήταν δύσκολα στα source markets. Οι συνεργάτες μας, οι ξενοδόχοι, όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό, παλέψανε. Και εμείς από την πλευρά μας, σαν tour operator, στον Απόλλο, παλέψαμε. Κάναμε πολλά, είχε πολύ κόπο, είχε πολύ άγχος και τα αποτελέσματα δεν είναι πάρα πολύ θετικά. Λίγες ποσότητες, λίγο κόσμο, αλλά από την άλλη καταφέραμε μαζί να κρατήσουμε το brand name της Ελλάδας σαν τουριστική χώρα, το κρατήσαμε ζωντανό. Η Ελλάδα δεν έχει ξεχαστεί ούτε δευτερόλεπτο από την πλευρά μας στις σκανδιναβικές χώρες και προφανώς όχι η Κρήτη. Από τότε που ανοίγαμε τα σύνορα, από τότε που άνοιξε η Ελλάδα τα σύνορα, η Ελλάδα έχει αναφερθεί κάθε μέρα και προφανώς η Κρήτη, επειδή είναι και θα είναι ο σημαντικός προορισμός για μας. Ειδικά για την Κρήτη. Θεωρείται ασφαλής προορισμός Κρήτη και η Ελλάδα για τους Σκανδιναβούς? Σαφώς σε μια χώρα με τεράστια προβλήματα δεν θα πηγαίνανε οι Σκανδιναβοί, αυτό είναι σίγουρο, αλλά είναι πολλές οι συνθήκες που έχουν δημιουργήσει αυτά τα αποτελέσματα, τα φετινά αποτελέσματα. Είναι οι κυβερνήσεις σε κάθε χώρα που δεν ξέρανε. Υπήρχε μια αναποφασιστικότητα, παίρναμε μερικά μέτρα μία μέρα, μετά αλλάζαμε την επόμενη. Αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλα θέματα στον τουρισμό. Εγώ είμαι σίγουρη ότι με την πανδημία, με το πρόβλημα που ζούμε, πάλι θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα αν υπήρχε μία σταθερότητα. Αλλά αυτό είναι λογικό, αφού κανένας δεν ήξερε τι μέτρα έπρεπε να πάρουμε, τι έπρεπε να κάνουμε. Εγώ ελπίζω ότι για του χρόνου θα ξέρουμε περισσότερα και εμείς στη Βόρεια Ευρώπη, στα source markets, αλλά και εσείς εδώ στους προορισμούς και η ελληνική κυβέρνηση και οι locals. Ξέρουμε μερικά πράγματα και ελπίζω ότι θα έχουμε μια σταθερότητα. Και ό,τι μέτρα και να πάρθουν, εμείς σαν tour operators, σαν Απόλλο τουλάχιστον, για εμάς μιλώ, θα προσπαθήσουμε να προσαρμοστούμε, να εξηγήσουμε στους πελάτες μας ότι έτσι είναι, αυτό ισχύει για αυτόν τον λόγο. Και πιστεύω ότι θα έχουμε, ας είναι μια δύσκολη χρονιά του χρόνου, πιστεύω ότι θα είναι, αλλά πιστεύω ότι αν καταφέρουμε μια σταθερότητα, πιστεύω ότι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με φέτος. Πιστεύω επίσης ότι όχι μόνο στον τουριστικό κομμάτι, στον τουριστικό τομέα έχουμε μάθει πολλά, και οι γιατροί μας και τα νοσοκομεία μας, δηλαδή είναι πολλά στοιχεία που είναι πάρα πολύ πιο θετικά. Γι' αυτό θέλω να πιστεύω ότι του χρόνου θα είναι μια δύσκολη χρονιά, δεν θα πάμε σε κάτι κανονικό, κάτι normal, αλλά ελπίζω ότι θα είναι πιο θετική από την φετινή χρονιά.